ίσως αυτή τη στιγμή να αναρωτιέστε πού ακριβώς βρίσκομαι. Και χτες ξέχασα τελείως να σου πω για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Ποιο είναι το εδώ? Σουηδία, Στοκχόλμη. Και είμαι εδώ για μία εβδομάδα με ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα είναι στα πλαίσια του Erasmus και είναι για καθηγητές. Εγώ προφανώς δεν είμαι καθηγητής, αν και θα μπορούσα να διδάξω αρκετά πράγματα, αλλά αυτή τη φορά είμαι εδώ σαν συνοδός και με επέλεξε η καθηγήτρια που διοργάνωσε αυτό το ταξίδι για να καλύψω το οπτικοακουστικό υλικό του ταξιδιού. Και είμαι και λίγο τυχερός, γιατί πριν από μένα υπήρχαν άλλα δύο υποψήφια άτομα να έρθουν, τα οποία το ακύρωσαν τελευταία στιγμή και επιλέχθηκα εγώ για τη θέση του συνοδού σε αυτό το ταξίδι. Κολόφαρτος, συμφωνώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκομαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου εδώ στη Στοκχόλμη, όπου θα μείνω για την υπόλοιπη εβδομάδα, αλλά πάμε ακριβώς εκεί που το αφήσαμε χθες. Δηλαδή, εκεί πάνω. Και μόλις φτάσαμε στο Στοκχόλμη. Ο καιρός πάνω από τα σύννεφα μου άρεσε λίγο περισσότερο, μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή λένε ότι έχει... και είναι δωρεάν. Στην Ελλάδα είναι 1 ευρώ. Εδώ είναι δωρεάν. Αυτό πρέπει να είναι το λεωφορείο με το οποίο θα πάμε στο ξενοδοχείο. Και μπορώ να πω ότι μία ψύχρα την έχει. Αλλά εντάξει, παλεύεται. Ένα πράγμα μπορώ να πω με σιγουριά. Κάνει κρύο. Έπρεπε να φέρω πιο πολλά χειμωνιάτικα μαζί μου. Αλλά... αυτό που πρόσεξα σίγουρα είναι ότι έχει το ποδήλατο σαν κύριο μεταφορικό μέσο. Για πολύ κόσμο τουλάχιστον. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα δωμάτια ξενοδοχείου που έχω μείνει μέχρι τώρα. Ακόμα καλύτερο και από αυτό στην Αθήνα που είχα μείνει για το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Είναι σαν μικρό διαμέρισμα, θα μπορούσα να το πω. Γρήγορο room tour. Δεν είναι όμως ώρα για ύπνο, είναι ώρα για φαγητό. Πρώτο spot για trial βρέθηκε. Μαντέψτε τι είναι αυτό. Πάρκινγκ ποδηλάτων. Μπορείτε όμως να μαντέψετε και μία ακόμα λεπτομέρεια. Κανένα από αυτά δεν είναι κλειδωμένο. Μετά όμως από μια γύρα του mall δεν βρήκαμε κανένα αξιοπρεπές εστιατόριο. Οπότε για σήμερα τουλάχιστον πάμε στα σίγουρα.
Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε ιδιαίτερα αυτό το φαγητό. Έχω φάει την καλύτερη ελληνική κουζίνα. Εκεί όμως συναντήσαμε τον υπεύθυνο του προγράμματος από την πλευρά της Σουηδίας, ο οποίος μας μίλησε γενικά και μας είπε περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς θα κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, σε γενικές γραμμές τουλάχιστον, και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στο δωμάτιο πάλι και θα τακτοποιήσω λίγο τα πράγματά μου για να τα έχω έτοιμα, γιατί ένας σοφός άνθρωπος κάποτε είχε πει ότι αν μένεις σε ένα μέρος πάνω από 2 ημέρες, να ξεπακετάρεις. Μεγάλη κουβέντα, αν το θυμάστε. Και αμέσως μετά στην αρμολόγηση του ποδηλάτου. Αλλά στη ρεσεψιόν μου είπε η κοπέλα ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χώρος να το φυλάω. Οπότε αυτό θα είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να πάρω μάλλον αλυσίδα, να βρω μέρος να πάρω αλυσίδα κάποια στιγμή. Σήμερα. Πρώτα όμως πρέπει να μαζέψω λίγο το δωμάτιο και να τακτοποιήσω τα πράγματά μου μέσα σε αυτό το χώρο. Και για τη συνέχεια έχουμε εδώ τα πράγματα του ποδηλάτου και το μόνο που μένει να τα τοποθετήσω πάνω στο ποδηλάτο για να πάω την πρώτη μου βόλτα στη Στοκχόλμη. Θα έχει νυχτώσει μέχρι τότε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πάμε κατευθείαν για συναρμολόγηση πριν νυχτώσει κι άλλο. Τζάμπα ανησυχούσα για την κλειδαριά. Απλά ρώτησα τη ρεσεψιόν αν μπορώ να το φέρω στο δωμάτιο επάνω και μου είπε ότι μπορώ. Τόσο απλό. Αλλά είναι λίγο σκοτεινά. Θα χρειαστούμε φως. Αλλά δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο για το ξεπακετάρισμα. Πρέπει να το φτιάξω πριν νυχτώσει. Οπότε έφυγε κατευθείαν για προπόνηση. Κάνει κρύο. Πού τα λέμε το πρωί? Εντάξει. Ναι. Ναι. Έχω κράνος. Εν τω μεταξύ είχα συνηθίσει το 26 και αυτό είναι λίγο περίεργο. Ναι, είχα πει ότι κάνω πολλά πράγματα, αλλά τις τελευταίες μέρες έβγαινα μόνο με εκείνο. Οπότε το έχω ξεσυνηθίσει λίγο αυτό, πρέπει να το ξαναβρω. Επίσης γράφουν για τα πάντα, για κράνος, αν περάσει με κόκκινο, για το πόδι δεν το μιλάω πάντα έτσι. Και επίσης αν πηγαίνεις από τον δρόμο, να υπάρχει ποδηλατόδρομος, σε γράφουν επίσης. Ξεκάθαρα δεν έχω ιδέα που πηγαίνω, απλά πηγαίνω. I don't speak Swedish. Can you do the trick with this bicycle? I'm not sure. I'm not sure about the bike. Oh, I don't sure either. But this bike is perfect for this. Thanks. Σε κάποια σημεία μπορεί να πω ότι μου θυμίζει λίγο το Βερολίνο. Λίγο και κάποια σημεία μόνο, όχι. Γενικά είναι αρκετά διαφορετικό. Δεν έχω ιδέα τι φαίνεται στην κάμερα γιατί έχει αρκετό σκοτάδι. Αλλά αυτό μέρος φαίνεται ωραίο.
Excuse me? It works very good. Thanks. Thanks. Νομίζω πως η ανίχνευση spot για σήμερα φτάνει στο τέλος της, γιατί τελειώνει και η μπαταρία του κινητού και η μπαταρία της κάμερας. Κοιτάξτε αυτό το μέρος, πρέπει να είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Στοκχόλμης. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Επίσης, πείτε μου, θέλω να πείτε κάτι στα σχόλια, αν ξέρετε ή αν έχετε κάτι στο μυαλό σας όσον αφορά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω εδώ πέρα. Αν ξέρετε κάτι που θα μπορούσα να επισκεφθώ ή οτιδήποτε, πείτε το μου κάτι στα σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, δηλαδή αύριο.